θεωρεί κανείς ότι όλα τα πράγματα είναι ήρεμα και από την άλλη μεριά αυτό το πράγμα δουλεύει και αγγίζει διάφορα πράγματα, γιατί ξέρουμε ότι αυτή η υπόθεση είναι μια μορφή πολύ δύσκολης και ύπουλης γρίπης. Όπως η γρίπη λοιπόν αγγίζει έναν τομέα, εδώ έχουμε μια ασθένεια η οποία δεν ξέρουμε τι θα αγγίξει. Με αυτά τα λόγια, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός περιγράφει στην εκπομπή Ώρα Αιχμής την εμπειρία του όταν νόσησε από κορονοϊό και μάλιστα χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Τα συμπτώματα τα οποία είχα δεν ήταν τόσο σημαντικά, όμως το κύριο βάρος αυτής της ιστορίας είναι η ψυχολογική πίεση, αφού υποχρεώθηκα να νοσηλευτώ δύο φορές στο νοσοκομείο. Τη δεύτερη φορά, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα για μένα δεν ήταν τόσο ευχάριστα. Τι ακριβώς νιώθατε, κύριε Δήμαρχε, τη δεύτερη φορά, επειδή είπατε ότι είχατε ήπια συμπτώματα αρχικά? Εξ αρχής αυτά τα οποία είχα ήταν κυρίως πυρετός, βήχα και προβλήματα με το πνεύμονα λίγα, δεν υπήρχαν σημαντικά ζητήματα. Όμως μπαίνοντας τη δεύτερη φορά, γνωρίζοντας ότι είχα κάνει την πρώτη αντιϊκή θεραπεία επί 5 μέρες, αν θέλετε, με σοβαρά αντιβιωτικά, με τα καινούργια αντιϊκά φάρμακα, βλέποντας ότι ουσιαστικά αυτή η ιστορία δεν απέδωσε, λες τώρα τι κάνουμε παρακάτω. Ακολουθεί και η μονάδα εντατικής θεραπείας και μέχρι σε ποιο επίπεδο, στο πρώτο, στο δεύτερο? Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, δεν ήξερε κανείς να πει πώς εξελίσσεται. Φλερτάρατε με τη μονάδα εντατικής θεραπείας, δηλαδή σας είπαν οι γιατροί ότι μπορεί να μπαίνατε και στη ΜΕΘ? Όχι. Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός περιγράφει και τις στιγμές αγωνίας αλλά και τις σκέψεις που έκανε όταν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της πόλης του. Ζητήματα τα οποία φαίνονται μικρά, αλλά όταν τα χάσεις τότε συνειδητοποιείς πόσο σημαντικά είναι, πόσο σημαντική είναι αυτή η υπόθεση του να έχεις τους ανθρώπους δίπλα σου. Ναι, ο πόνος είναι κάτι το οποίο τον βιώνουμε όλοι οι άνθρωποι μόνοι μας, δεν μπορούμε να τον μοιραστούμε. Αλλά όταν έχεις την αίσθηση του ανθρώπου, του άλλου, ότι είναι δίπλα σου, ότι θέλει να σε βοηθήσει, παίρνεις δύναμη για να προχωρήσεις παρακάτω.